Γεια σας παιδιά, είμαι ο Καρπούζι Φέτα Gaming και πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 2000 subscribers. Ξέρω ότι άργησα πάρα πολύ, έχουμε περάσει κατά 200 αυτόν τον αριθμό, τους 2000 δηλαδή, περίπου 200. Αλλά τώρα μπορούσα να κάνω το βίντεο και τώρα είχα χρόνο και τώρα γενικώς έχει νόημα να κάνω αυτό το βίντεο για να σας δείξω αυτό που θέλω να σας δείξω. Οπότε ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 2000 subscribers, δηλαδή ευχαριστώ τον κάθε έναν από σας που έκανε subscribe και μαζευτήκατε 2000 άτομα. Και λόγω αυτού του επιτεύγματος, ας πούμε, αποφάσισα να κάνω αυτό το server. Και με βοηθάνε φυσικά και πολλά ακόμα παιδιά, δεν είμαι μόνος μου στο σερβέρ, εννοείται, δεν θα μπορούσα να το χτίσω όλο αυτό μόνος μου. Αλλά ναι, τέλος πάντων, το σερβέρ λέγεται Meloncraft. Μην ζητήσετε τα IP, θα σας πω σε λίγο τι θα γίνει με αυτό το σερβέρ, βασικά θα σας πω σε λίγα δευτερόλεπτα. Οπότε, το σερβέρ λέγεται Meloncraft και είναι ένα hub, δηλαδή έχει. Μισό να σας τα δείχνω με τη σειρά. Έχει mini games, έχει survival, creative κτλ. Έχει PvP και θα έχει βασικά όταν θα ανοίξει, θα σας πω πότε θα ανοίξει. Και θα έχει και adventure maps και τέτοια parkour, adventure maps κτλ. Οπότε λοιπόν. Τι είναι αυτός ο σερβερ, πότε ανοίγει κτλ. Ο σερβερ ανοίγει στις 16 Νοεμβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα, Σάββατο είναι, δηλαδή σε 2 μέρες από τώρα ή 3, δεν ξέρω πότε βλέπετε αυτό το βίντεο. Ή σε μία μπορεί από όταν βλέπετε το βίντεο. Ή ίσως να έχει ήδη ανοίξει όταν το βλέπετε αυτό το βίντεο, δεν ξέρω. Πάντως είναι 16 Νοεμβρίου, Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα σε live stream μου, το link θα είναι κάτω για τα live streams. Να είστε εκεί πέρα συντονισμένοι. Θα έχω κάτω ένα link και για το event του live stream. Δηλαδή που πατάς, θα είμαι εκεί going και ενημερώνεσαι όταν αρχίσει για να μην ξεχαστείς και θα έχω κάτω και το link και τη σελίδα στο Facebook του Meloncraft, αν θέλετε να κάνετε like και τις ενημερώσεις που θα γίνονται και τα καινούργια mini games ή maps που θα προστίθενται. Λοιπόν, αυτά από πληροφορίες που ανοίγει ο server, είπαμε 16 Νοεμβρίου Σάββατο, 7 ώρα το απόγευμα σε live stream, τότε θα δοθεί και IP, οπότε μην μου ζητήσετε την IP γιατί τώρα είναι whitelist στο server, είναι στο building process. Επίσης μην ζητήσετε να γίνετε builder, έχουμε ήδη πάρα πολλούς. Και ναι, okay. Θα σας ξενεγήσω πολύ λίγο στο server, όχι τώρα. Οπότε ναι, σας είπα πότε ανοίγει ο σερβερ. Μπορείτε να μπείτε στο σερβερ φυσικά δωρεάν. Άμα θέλει κάποιος να πάρει ένα rank, μπορεί να κάνει donate και να πάρει. Θα έχουμε τα ranks εκεί πέρα κάπου. Εκεί πέρα είναι το information, εκεί πέρα είναι ένα καρπούζι και γίνει ένα παρκάκι. Πάμε λίγο εκεί πέρα να σας δείξω. Εδώ πέρα θα έχει τα ranks, εγώ αν θέλετε να κάνετε donate, να βοηθήσετε το σερβερ. Όλα τα λεφτά που θα δώσετε στο σερβερ θα πάνε φυσικά για το hosting. Δεν θα κρατήσουμε ούτε 1 ευρώ για την τσέπη μας, μπορώ να σας το εγγυηθώ αυτό. Ό,τι χρήματα δώσετε πάνε για το σερβερ και για να γίνει καλύτερος, να μπορούμε να βάλουμε περισσότερη RAM ώστε να μπορούν να μπουν περισσότερα άτομα. Ή βασικά όχι πιο πολλά άτομα, αλλά να μπορούν να μπουν περισσότερα plugins και περισσότερα mini games ταυτόχρονα. Οπότε ναι, ό,τι δώσετε δηλαδή θα πάει για το σερβερ. Και για τις τσέπες μας και να παίρνουμε παιχνίδια. Okay, λοιπόν. Αυτά. Τώρα να σας δείξω λίγο γρήγορα ένα πραγματάκι. Όχι, φυσικά δεν θα σας δείξω, θα σας κάνω spoil. Αφήστε, όταν ανοίξει σερβερ θα τα δείτε όλα. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα βλέπουμε το hub. Εδώ έχουμε βάλει ταμπελίτσες. Φυσικά αυτή δεν τις είχα δει. Αλλά ναι. Welcome to Meloncraft Hub. Ωραία. Okay. Αυτά είναι τα portals τέλος πάντων. Έχουμε ένα spawn parkour. Πολύ μικρό που καταλήγει εκεί πάνω στο καρπούζι. Μισό να σας το δείξω. Πιστεύω ότι το hub είναι αρκετά ωραίο. Δουλεύαμε αρκετές μέρες στο hub μόνο, δηλαδή στο design του hub και σε όλο αυτό το πράγμα, ώστε να βγει ωραίο. Και πιστεύω ότι πέτυχε και είναι ένα αρκετά όμορφο hub, θα έλεγα. Ίσως όχι και το μορφότερο που έχετε δει, αλλά ναι, okay, ίσως ένα από τα ομορφότερα. Όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω μια συνοπτικά μόνο τα lobbies, όχι τα mini games τα ίδια, δηλαδή δεν θα μπω μέσα στα mini games να σας δείξω τις πίστες, αλλά να σας δείξω λίγο πάνω κάτω τα lobbies πώς είναι, για να καταλάβετε. Εδώ είναι τα mini games όπως καταλάβατε και από το, λογικά από το χρωματιστό portal. Είμαστε εδώ πέρα στο mini games lobby. Αυτά εδώ πέρα λογικά πάνω θα αλλάξουν, αυτά είναι για να τα ξεχωρίσουμε εμείς τώρα. Λογικά θα αλλάξουν. Έχουμε hide and seek όπως βλέπετε. Το οποίο hide and seek lobby νομίζω δεν το έχουμε φτιάξει, οπότε για να δούμε λίγο. Να το έχει αναλάβει κάποιος να το φτιάξει. Και θα το φτιάξει εντός λίγων ημερών, αλλά τώρα δεν είναι έτοιμο. Όχι εντός λίγων ημερών, σε λίγη ώρα. Έχουμε paintball, το paintball lobby είναι αυτό που θα δείτε τώρα. Αυτό είναι το paintball lobby. Έχει μόνο μια ταμπελίτσα τώρα, αλλά είναι για το testing. Οι ταμπελίτσες είναι τα lobbies. Εδώ πέρα έχουμε το bow spliff. Αυτό είναι το lobby του bow spliff. Το βλέπετε εδώ πέρα. Θα έχει ταμπελίτσες εκεί πέρα. Για να παίζεις bow spliff. Back to the hub. Το Skywars τώρα δεν έχουμε βάλει ακόμα το portal, αλλά τέλος πάντων. Hunger Games. Αυτό είναι το lobby των Hunger Games. Το οποίο το φτιάξα εγώ. Το ψώνιο ξέρω εγώ. Αυτό είναι το lobby των Hunger Games. Θα μπουν ταμπελίτσες εκεί πέρα απέναντι στο Quartz. Στα Quartz. Και μπάγκαρε, α ναι, οκ, έχει μπάγκαρε, θα το φτιάξω, don't worry. Don't you worry. Βρε, μην ανησυχείτε, θα το φτιάξω αυτό. Όλα τα bug που υπάρχουν, όπως είδατε και πριν που κολλούσε λίγο, φυσικά μέχρι να ανοίξει σερβερ θα έχουν φτιαχτεί και δεν θα υπάρχουν. Την τελευταία μέρα λογικά θα φτιάξουμε όλα αυτά. Hunger Games, One the Chamber εδώ πέρα. Το lobby για το One the Chamber.
Έχει τώρα 2 ταμπελίτσες, λογικά μέχρι να ανοίξει ο κόσμος θα έχει 4. Μέχρι να ανοίξει ο σερβερ. Πάμε ξανά πίσω. Και το Skywars, το οποίο λογικά το έχουν κάνει σε warp. Και πρέπει να βάλω το multiplayer chat enabled. Το είχα βγάλει disabled. Όχι, θα βάλουμε commands only, ok. Slash warp Skywars μήπως. Όχι, okay, δεν έχουν βάλει λογικά το warp και το Skywars. Έλειπα στο κάνουν αυτό και αυτό δεν ξέρω. Και αυτό είναι το γενικό lobby των minigames. Θα έχει εδώ πέρα όλο portals με minigames. Θα συμπληρωθούν όλα, θα βάλουμε πολλά πράγματα, πάρα πολλά minigames. Θα μεγαλώσει λογικά κι άλλο. Οπότε πάμε πίσω στο hub. Θα δείχνω και ώρα για να ξέρετε μόλις μπείτε στο server να μπορείτε να προσανατολιστείτε. Όπως είπαμε, ο server ανοίγει 16 Νοεμβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα. Θα έχω κάτω τα πάντα που χρειάζονται. Εδώ πέρα είναι το SMP Lobby, θα δείτε τώρα τι έχει. Λοιπόν, επίσης να σας ξαναευχαριστήσω για τους 2000 subscribers. Δεν το είμαι μάθηνα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οκ, okay, τι λένε. Οκ, ξανακλίνω λίγο το multiplayer chat. Αφού έβαλα commands only, τέλος πάντων, hidden. Εδώ έχουμε το survival. Αυτό θέλει λίγο φτιάξιμο. Αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων, μπαίνεις εδώ πέρα μέσα. Σε πάει στο survival που βρέχει! Άχι! Έχουμε το info room, το οποίο θα το φτιάξουμε επίσης την τελευταία μέρα. Και εδώ πέρα έχουμε το Veropoulos ΑΕ. Το οποίο το μόνο που θα μένει είναι ένα plugin που θα έχουμε εδώ πέρα villagers και θα πουλάνε τα πράγματα. Τέλος πάντων, exit. Το σούπερ μάρκετ μας, το απίστευτο. Και από εκεί πέρα μπορεί να τρέξεις και να εξερευνήσεις τον κόσμο. Έχει και ένα χωριδάκι εκεί πίσω. Εκεί πίσω θα χτίσω εγώ εκεί πέρα, μην χτίσει κανένας. Οκ, okay. Εδώ πέρα είναι όταν πατάς Warp Survival, θα σε βγάζεις αυτές τις κολόνες από κάτω. Τέλος πάντων, back. Εκεί απέναντι, όπα, λάθος, εδώ είμαι, ναι. Αυτό θα είναι Skyblock όταν θέλουμε να βάλουμε Skyblock. Εδώ πέρα είναι το Creative, πάλι στο SMP το βάλαμε και αυτό. Γιατί ουσιαστικά κάτι τέτοιο είναι. Το Creative εδώ πέρα έχει Creative Plots, όπως τα λένε αυτά. Και ο καθένας μπορεί να κάνει claim ένα από αυτά και να αρχίσει να χτίζει και να δείχνει στους φίλους του ότι είστε εμάς. Άμα θέλει π.χ. να γίνει builder ή οτιδήποτε. Και θα κάνουμε και events πάρα πολλά εδώ πέρα. Όπως και όλα τα υπόλοιπα που σας έδειξα και στα minigames και στα πάντα θα κάνουμε events πάρα πολλά. Ίσως και μέχρι και 2 events τη εβδομάδα. Ίσως, δεν ξέρω. Θα δείξει. Ίσως στα live stream να έχουμε event. Και creative events και PvP. Και survival, με π.χ. που θα δει emeralds κτλ. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Θα έχει πολλά events. Λίγα entrances εδώ πέρα. Πάμε ξανά πίσω. Εδώ πέρα είναι το παρκάκι. Το οποίο θα μπορεί να ξαπλώνεις. Και τέλος πάντων. Ναι, οκ. Okay. Ερχόμαστε εδώ πέρα. Αυτό είναι το PvP. Εδώ πέρα είναι το spawn του PvP. Έχει τα ender chests, τα anvils, το enchantment table. Το... αυτό το πίνακα. Τα kits, τα items αυτά, τα items και όλα αυτά. Σε οποίο αυτό δουλέψαμε πάρα πολύ όλοι γενικώς. Ο καθένας είχε μια συγκεκριμένη δουλειά. Δεν θέλω να ονοματίσω απλά γιατί δεν ξέρω ακριβώς ποιοι δούλεψαν για όλο το PvP. Δούλεψα και εγώ στο PvP αρκετά για εκείνο το spawn. Και πραγματικά πιστεύω ότι έχει πέσει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το PvP. Πιστεύω ότι θα το απολαύσετε όταν θα παίζετε. Είναι αρκετά ωραίο. Έχουμε κάποια άκυρα χιόνια και σαν εδώ και εκεί. Και λάβες και νερά και θα βάλουμε λογικά και τρύπες οι οποίες θα σε ρίχνουν στο void ή κάτι τέτοιο σκέφτηκα εγώ σήμερα. Και λογικά θα το κάνω. Και δεν υπάρχει ένα glass για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Αλλά λογικά θα κάνω αυτό που σκέφτηκα μόλις τώρα, σε λίγο. Γκράμι. Οκ. Ναι, πάμε ξαναπάνω εκεί πέρα. Αυτά όλα θέλουν λίγα plugins και θα είναι έτοιμα. Μέχρι το opening του server θα είναι έτοιμα. Πάμε τώρα και στο τελευταίο που είναι το Adventure Maps και τα λοιπά. Εδώ πέρα έχουμε ένα pixel art ενός καρπούζιου, τον Darkula, το έφτιαξε. Και θα είναι το info room που θα έχει και τα, αυτά τα ranks και τα λοιπά. Όχι τα ranks, sorry, το staff του Minecraft. Και εδώ είναι το Adventure Parkour Puzzle Maps. Οκ, okay, απλά κόλλησε. Και δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Οκ, okay, okay. Έχουμε λίγα pixel art γύρω γύρω. Γιατί έχει λογικά θα αλλάξουν, δεν μου αρέσουν πολύ σε Stonebrick. Και δεν έχω game mode. Κάποιος μου το έβγαλε λογικά ή έκαναν... α, μάλλον θα έκαναν κανένα reload του server. Ποιος μου αλλάζει game mode. Οκ. Okay. Το έχω κάνει 100 φορές, sorry γι' αυτό. Hidden.
Κάποια pixel ρετσέ εδώ πέρα, από πάνω Melon Craft και από πάνω λάβα και ένα καρπούζι. Πάμε να μπούμε σε ένα-ένα τα πόρταλες γρήγορα. Βασικά όχι. Ναι, και πάλι lobbies είναι, αλλά ναι, ναι, τα είχα δείξει στα main games, άρα και εδώ πέρα θα δείξω. Ωραία. Εδώ έχουμε το parkour. Θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε το parkour. Αυτό θα αλλάξει λίγα γιατί. Cheaters, gonna cheat. Εδώ έχουμε τα parkour, πέτρινο, γούλινο, κλέινο. Και θα έχει 15 σύνολο levels που για να πας από το ένα στο άλλο θα πρέπει να περάσει το πρώτο. Π.χ. για να πας στο δεύτερο parkour θα πρέπει να ολοκληρώσει όλο το πρώτο. Θα παίρνει ένα checkpoint και θα μπορεί να μπει στο δεύτερο, αλλιώ δεν μπορεί να μπει. Το δεύτερο μόλι το ολοκληρώνει θα μπορεί να μπει στο τρίτο. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Πάμε πίσω. Πάμε στο δεύτερο τώρα που είναι για τα adventure maps. Εδώ θα έχει όλα τα adventure maps που είναι εκεί πέρα και θα μπορεί να παίξει. Θα βάλουμε λογικά για κάποιον που θα μπορεί να κάνει πάρτι για τα adventure maps και να μπαίνει με αυτό που θε. Όπως είδατε τώρα δεν είχε καθόλου lag, θα προσπαθήσουμε έτσι να είναι όλα τα portals στον ανοίξει server. Να σε πάνε απευθείας στο στόχο σου. Και αυτή η λογική επικίνδυνα θα φύγουνε. Έχουμε δύο μερούλες, τρεις από όταν το φτιάχνουν αυτό το βίντεο. Βασικά τέσσερις από όταν το φτιάχνουν το βίντεο. Για να τα φτιάξουμε όλα αυτά. Άρα don't worry. Εδώ θα είναι για τα zombie apocalypse maps, από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Για τα. Όχι zombie apocalypse, για τα survival maps που θα έχει μέσα και zombie apocalypse. Σαν ένα από τα πρώτα maps. Και εκεί πίσω θα έχει τα puzzle maps. Όμορφο. Και τώρα τα πόρταλες δεν έχουν καθόλου lag καμιά φορά. Να δείτε πόσο. Δείτε πόσο responsible είναι τώρα. Αν μπορώ να είναι έτσι πάντα, θα είναι κομπλέ. Ωραία. Λοιπόν, φέρνουμε και αυτό το σπαθάκι. Diamond sword. Oop. Ωραία. Λοιπόν. Και πάνω κατά αυτά είναι που θέλω να σα δείξω από το server. Δεν έχει τίποτα άλλο να σα δείξω. Το hype το δείξαμε, τα lobbies τα δείξαμε. Ένα τελευταίο πράγμα λογικά που θέλω να σα δείξω. Τα δύο project. Ένα που είναι αυτό εδώ πέρα, το VIP. Hub, όπως θέλουμε να το πούμε, δεν ξέρω, VIP Hub λογικά. Το οποίο όσοι είναι, έχουν ένα rank, βασικά rank hub, δεν ξέρω. Όσοι έχουν κάνει έστω και ένα μικρό donate server μέχρι, από τα 5 ευρώ δηλαδή και πάνω που παίρνει rank, που είναι το Melon Plus, θα μπορούν να μπουν σε αυτό το lobby εδώ πέρα και να. Ξέρω εγώ, θα έχει εδώ πέρα και τα portals στα υπόλοιπα ώστε να μπορεί να μπει εύκολα σε minigames και να μπορούν να κάθονται γενικώ όλοι οι VIPs μαζί. Θα έχει και ωραία κτίρια, ωραία, ναι, ωραία buildings κτλ. Και ναι, θα φτιάξουμε αυτό, θα μπουν και τα ranks. Και εδώ πέρα θα είναι τα γάλματα όλων όσων έχουν rank. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε ένα μικρό στρόγγυλο πράγμα. Θα έχει όλους όσους έχουν κάποιο rank. Πανέμορφο. Θα το καλύψουμε λίγο με κάτι από πάνω. Αλλά γενικώς θα έχει όλα τα γάλματα από όσους έχουν rank. Θα μπορεί να περάσεις και να τα δεις. Να περάσεις από μέσα τους. Ή να τα κοιτάς απλά έτσι, να περνάς από δίπλα και ποιος είναι αυτός. Α, ο φίλος μου. Κολλάπεντε. Οκ. Και ναι, εδώ πέρα θα είναι το staff πάλι. Owner, co-owner κτλ. Και builders, οι βασικοί builders. Και πάνω κατά αυτά, ναι, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Ξανά ευχαριστώ για τους 2000 subscribers, 2200 που είστε τώρα βασικά. Ναι, και γι' αυτό έκανα και αυτό το server. Αυτό άρχισα, είχα την ιδέα τέλος πάντων να κάνω αυτό το server. Το χτίζω εδώ και πολλές μέρες σε πολλά live streams με τα υπόλοιπα παιδιά του Minecraft Team. Ναι, το χτίζουμε πάρα πολλές μέρες τώρα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε φτιάξει πάρα πολλά πράγματα. Και δεν έχετε δει σχεδόν τα μισά γιατί ουσιαστικά δεν είδατε τις πίστες στο minigames, είδατε μόνο τα lobbies. Γιατί δεν θέλω να σποιλάρω τις πίστες, αν και θα μπορούσα να δείξω ποιο την boss cliff πίστα. Τέλος πάντων, ναι. Αυτά. Εύχομαι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Να είστε στις 16 Νοεμβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα, το Σάββατο είναι. 7 η ώρα το απόγευμα στο live stream μου για να δείτε και εσείς το opening. Επίσης, ξέχασα να το αναφέρω πριν, θα το αναφέρω τώρα. Όσοι βγάλετε βίντεο στο Meloncraft, είτε στα Gained, οποιαδήποτε άλλη μέρα, δεν έχει σημασία ποια μέρα θα βγάλετε το βίντεο. Άμα βγάλετε βίντεο μέσα στο server, το βίντεο σας θα δημοσιευτεί τη σελίδα του Meloncraft. Οπότε θα σας βοηθήσουμε ξανά να πάρετε λίγα περισσότερα views, επειδή μας βοηθήσετε κι εσείς να μεγαλώσουμε το server και όλοι μαζί να γίνουμε ένα Meloncraft community. Okay, ναι. Οπότε ναι, άμα βγάλετε βίντεο στο server είτε στα εγγένεια, ακόμα περισσότερο το εκτιμούσαμε στα εγγένεια, έτσι να δείξετε λίγο πώς είναι όλα τα mini games με πολύ κόσμο το ένα το άλλο. Είτε όποια άλλη μέρα θέλετε να βγάλετε ένα βίντεο, το εκτιμούσαμε πάρα πολύ και θα σας κάναμε και ένα post στο βίντεο στη σελίδα του Meloncraft. Είτε ένα trailer για το server, επίσης το εκτιμούσαμε πάρα πολύ ένα trailer που να δείχνει τι έχει το server. Οπότε ναι, άμα θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο, πραγματικά θα το εκτιμούσαμε απίστευτα. Και στο survival να κάνετε καμιά σειρά φυσικά. Φυσικά και επιτρέπονται live streams και βίντεο εδώ πέρα. Άμα κάνετε και live stream επίσης το εκτιμάμε πάρα πολύ. Και μπορούμε να το κάνουμε και post, θα μου παίζετε εδώ πέρα. Άρα ναι, live streams και βίντεο στο server θα αποστάρονται και στη σελίδα. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε για εκ των προτέρων για τη βοήθεια. Όχι, πώς λέγεται. Όπως και να λέγεται αυτό. Όχι, καλά ήταν έτσι. Λοιπόν, από πριν τέλος πάντων για τη βοήθεια. Και την υποστήριξη και όλα τα άλλα. Και θα τα πούμε στο live stream αυτό και στα υπόλοιπα βίντεο.
Και επίσης είχα υποσχεθεί πως δεν θα βάζω πολύ Minecraft και τώρα ξαναβάλω Minecraft. Ναι, το ξέρω, απλά αυτό το βίντεο ήταν πολύ επίγον. Πάρα πολύ επίγον. Και λογικά θα μπει βίντεο και στα εγγένεια. Οπότε να περιμένετε κι άλλο ένα Minecraft βίντεο σε λίγες μέρες. Οπότε ναι, γεια σας, τα λέμε. Bye.